Έχουμε σήμερα τη χαρά να υποδεχόμαστε τον αντιπρίτανη και καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, τον κύριο Σέρκο Χαρατουνιάν, τον παρακαθήμενο. Και επ' ευκαιρία αυτού είναι και πρόεδρος του ΕΛΓΟ Δήμητρα, του δημόσιου φορέα αυτού. Και επειδή έχουμε ξεκινήσει μια εντατική συνεργασία με το ΕΛΓΟ Δήμητρα στον πλαίσιο του πρωτογενούς τομέα, θα θέλουμε να ανακοινώσουμε μερικά μέτρα και κάποιες δράσεις που θα έχουμε στο εγγύς μέλλον, όπως παραδείγματι για τη συνεργασία μας με το ΕΛΓΟ Δήμητρα, για την έναρξη των επιμορφωτικών σεμιναρίων γεωργίας, κτηνοτροφίας, πιθανόν και αλληλείας για την κοινή χρήση, για τους κοινούς, για τους ανθρώπους, για την ελαιοκομεία, εγωπροβατοτροφία, τη μελισσοκομεία που θα αρχίσουν, θα σας πει ο καθηγητής σύντομα, και επίσης για την πιστοποίηση νέων προϊόντων που θα αναλάβει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, της οποίας είναι μέλος ο καθηγητής, για να πιστοποιήσει προϊόντα του Βορείου Αιγαίου. Επίσης, συνομιλήσαμε και συνομιλούμε για μια ιδέα που έχουμε, να ιδρύσουμε ένα κλάστερ εργαστηρίων. Δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι να το ανακοινώσουμε, αλλά απλά για να ξέρετε, είναι το εργαστήριο του λαδιού, του ελαίου, και υπάρχει και το εργαστήριο του γάλακτος, το παρακείμενο εργαστήριο εδώ στο κάτω τρίτος, και τα οποία ανήκουν στο ΕΛΓΟ Δήμητρα, και θέλουμε να τα πάρουμε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας και του ΕΛΓΟ Δήμητρα, και έχουν ένα πολύ καλό εξοπλισμό και συζητάμε και με τον Υπουργό, συζητήσαμε και με τον κύριο Καρατουνιάν πώς μπορούμε να τα κάνουμε ένα κλάστερ εργαστηρίων και μαζί με το Εργαστήριο Δημοσίων Έργων που έχουμε, ώστε να αποτελούν ένα πυρήνα τεχνολογικής αναπτύξης του νησιού μας. Ακόμη δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε κάτι γι' αυτό. Σας είπα σπέρματα των σκέψεών μας. Σήμερα θα επικεντρωθούμε σε αυτά τα τρία θέματα που σας ανέφερα και θα μας δώσει και μερικά στοιχεία ο καθηγητής, τον οποίον έχω την τιμή να καλωσορίζω εδώ και να του δώσω το λόγο. Θα ξεκινήσω στην αρχή με τις καταρτήσεις. Ξεκινώντας καταρχάς από το πρόγραμμα των νέων αγροτών, το οποίο είναι το πρόγραμμα το οποίο χειρίζεται ο οργανισμός μου. Εγγεγραμμένη στο πρόγραμμα των νέων αγροτών είναι 521 άτομα από το Βόρειο Αιγαίο. Όποιος θέλει μπορώ να του δώσω και αργότερα και με περισσότερες λεπτομέρειες από ποια σημεία του Βορείου Αιγαίου είναι. Από αυτούς 521 έχουμε ολοκληρώσει την κατάρτιση 376 ατόμων. Αυτοί λοιπόν έχουν πάρει και τα χαρτιά τους και έχουν πάρει και τις επιδοτήσεις τους. Αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη προγράμματα για 82 άτομα. Δυστυχώς λόγω του κορονοϊού για ένα χρόνο είχαν ανασταλεί. Τώρα ξαναξεκίνησαν με τηλεκατάρτιση και μας μένουν μόνο 63 άτομα, δηλαδή ουσιαστικά έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει. Από Σεπτέμβρη θα βγει το καινούριο πρόγραμμα των νέων αγροτών, θα έχουμε τις νέες προσκλήσεις. Θα καλούσα όλους όσους θέλουν να συμμετάσχουν στην καινούργια πρόσκληση. Αυτό είναι λοιπόν το πρόγραμμα των νέων αγροτών. Όπως είπε ο κύριος Περιφερειάρχης, έχουμε προγραμματίσει 5 σεμινάρια μελισσοκομείας, τα οποία έχουν εγκριθεί και τα οποία θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς έχουμε θέσει σαν ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30 Ιουνίου. Οπότε και αυτά θα ολοκληρωθούν. Είμαστε σε μια συνεργασία και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό την Περιφέρεια του να κάνουμε, να οργανώσουμε καταρτήσεις, δεν θέλω να τα πω σεμινάρια, θέλω να τα πω καταρτήσεις αγροτών στην ελαιοκομεία, στην εγωπροβατοτροφία, κτηνοτροφία και εξετάζουμε και την αλεία. Γιατί θέλω να ξεχωρίσω τη λέξη σεμινάριο από τις καταρτήσεις. Θέλω να γίνουν βιωματικά. Δεν θέλω να γίνουν σε αίθουσες, σε ωραίες οθόνες κτλ. Αλλά αυτοί που θα μάθουν, να μάθουν πάνω στο χωράφι. Δηλαδή πώς να χρησιμοποιούν και άμα χρησιμοποιούν τι φυτοφάρμακα, πώς να κλαδεύουν, πώς να περιποιούνται τα φυτά τους
Και επίσης θα είναι κάτι πρωτοποριακό, θα έχουμε μέσα και ένα σεμινάριο, το οποίο θα είναι αυτό βέβαια σε αίθουσα, το οποίο θα είναι οικονομική αξιοποίηση περιουσίας του καθενός. Ξέρετε, όλοι οι αγρότες δεν είναι πια αγρότες. Ο χαρακτήρας μιας αγροτικής εκμετάλλευσης έχει αλλάξει. Τώρα πια έχουμε ο αγρότης, αν δεν γίνει με κάποιο τρόπο επιχειρηματίας, δεν μάθει πώς να κάνει το marketing των προϊόντων του, το branding, πώς μπορεί να τα πουλάει, δεν έχει μεγάλο μέλλον. Έτσι λοιπόν, για πρώτη φορά θα εντάξουμε και αυτά στις καταρτήσεις και θέλω να ξέρετε ότι αυτό το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από το χωριό ίδιο. Εδώ θα τα κάνουμε, μαζί θα τα μάθουμε και μαζί θα τα βελτιώσουμε και μαζί θα δούμε τα αποτελέσματά τους. Το τρίτο κομμάτι για το οποίο θα ήθελα μόνο δύο λόγια να πω, πιστεύω ότι θα επανέλθουμε. Ακούμε πολύ μεγάλη ευχαρίστηση το όραμα και του κυρίου Περιφερειάρχη και του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη για να αξιοποιήσουμε τα εργαστήρια που έχουμε εδώ στη Μυτιλήνη. Τα εργαστήρια αυτά είναι εξοπλισμένα πάρα πολύ ωραία, είναι από τα πιο εξοπλισμένα εργαστήρια στην Ευρώπη, τα οποία μέχρι στιγμής έχω την αίσθηση ότι δεν έχουν τύχει της αξιοποίησης που πρέπει να τύχουν. Έχουν μέσα, ο ΕΛΓΟ έχει ξοδέψει πάνω από 500.000 μόνο για το εργαστήριο Ελαιολάδου, πολύ περισσότερα για το εργαστήριο Γάλακτος. Θέλουμε όλα αυτά με κάποιο τρόπο να αξιοποιηθούν. Ξέρω και τα προγράμματα που έχει και η Περιφέρεια τα αντίστοιχα. Θέλουμε όλα αυτά μαζί να τα βάλουμε και να γίνει αυτό μια κυψέλη γνώσης εδώ. Και αν είναι δυνατόν να τραβάει και επιστήμονες. Ίσως μέσω καλοκαιρινών σχολείων, ίσως μέσω προγραμμάτων, δεν ξέρω πώς τι. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι, αλλά νομίζω ότι το επόμενο δίμηνο θα έχουμε ένα σοβαρό business plan για την αξιοποίηση αυτών των εγκαταστάσεων. Θα το θέσουμε υπόψη. Το τελευταίο κομμάτι αφορά την πιστοποίηση των προϊόντων του Βορείου Αιγαίου. Θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω την Περιφέρεια που εμπιστεύτηκε το εργαστήριό μου και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για να μελετήσει και να αναδείξει προϊόντα του Βορείου Αιγαίου. Είχαμε στην αρχή μια συμφωνία να ασχοληθούμε με τρία προϊόντα. Είδαμε όμως ότι αυτό θα προκαλούσε δυσαρέσκεια ίσως στον κόσμο. Έτσι, αλλάξαμε το πρόγραμμα, το μεγαλώσαμε, χωρίς να αλλάξουμε κάτι στα οικονομικά ή κάτι άλλο. Μεγαλώσαμε το πρόγραμμα, έτσι θα ξεκινήσουμε από 10 προϊόντα, τα οποία για το καθένα από αυτά θα φτιάξουμε από έναν προφάκελο. Θα κάτσουμε μετά όλοι μαζί να μελετήσουμε τα στοιχεία των φακέλων αυτών και θα διαλέξουμε τα τρία τα οποία είναι τα πιο, αυτά που μπορεί να έχουν τις μεγαλύτερες προσδοκίες για ανάδειξη. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα άλλα 7 μπορεί να μείνουν πίσω. Θα έχουμε στοιχεία για τους υπόλοιπους 7 φακέλους, τα οποία μπορούμε στη συνέχεια, αν δούμε ότι υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο, να τα προχωρήσουμε και αυτά. Θα ήθελα να πω ότι θα είμαστε ανοιχτοί μέσα της Περιφέρειας το επόμενο διάστημα. Όλοι οι συνεταιρισμοί, οι αγρότες, όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήματα για προϊόντα που πιθανόν πιστεύουν ότι αξίζουν πιστοποίησης και η Περιφέρεια θα τα διαβιβάσει στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο για να ξεκινήσουν μελέτες, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, γιατί έχουμε μείνει πίσω. Λόγω κορονοϊού ήταν να ξεκινήσουμε από αρχές Μαρτίου. Δυστυχώς δεν επιτρεπόντουσαν τα ταξίδια. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που επιτρέπεται ταξίδι και το ξεκινήσαμε. Θα ήθελα όμως να είστε πολύ, να πείτε στον κόσμο να είναι σκεπτικοί σε αυτό που θα υποβάλουμε. Μην κάνουμε φακέλους για να έχουμε φακέλους και δουλειά.
κάτι να αξίζει, να αφορά πολλούς αγρότες, να ένα προϊόν που έχει μια ιστορία, παράδοση με τον τόπο, που θέλουμε να το αναδείξουμε, να το τρέξουμε. Φέρτε μας τέτοια προϊόντα, ιδιότυπα, ιδιαίτερα, για να τα αναδείξουμε. Κλείνοντας, θα ήθελα να μιλήσω και για μια άλλη πρωτοβουλία του Ελγό Δήμητρα, την οποία συζήτησα σήμερα με τον κύριο Περιφερειάρχη. Το Βόρειο Αιγαίο είναι η περιοχή, και γι' αυτό θα επανέλθουμε με την Περιφέρεια, το Βόρειο Αιγαίο είναι η περιοχή της Ευρώπης με τις μεγαλύτερες περιοχές, τις εκτενέστερες περιοχές Natura. Εμείς αυτές τις περιοχές δεν τις θέλουμε πεθαμένες. Δεν σημαίνει ότι επειδή μια περιοχή έχει ένα ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον, θα πρέπει να είναι νεκρή. Αυτή είναι η άποψη που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φτιάξει περιοχές Natura για να φτιάχνονται εκεί ιδιαίτερα προϊόντα με ιδιαίτερους τρόπους. Ο Ελγό Δήμητρα λοιπόν αναπτύσσει ένα καινούριο σύστημα ποιότητος, το οποίο θα χαρακτηρίζει, το οποίο θα είναι έτοιμο στις 30 Ιουνίου και φαντάζομαι ότι την έναρξή του θα την κάνουμε από εδώ, μια και εσείς έχετε τις περισσότερες περιοχές Natura σε όλη την Ευρώπη. Και θα κοιτάξουμε εκεί σε νέους ανθρώπους, σε ανθρώπους που έχουν ενδιαφέρον, να δούμε τι προϊόντα, πώς μπορούν να παράγουν και εμείς να τα πιστοποιήσουμε. Οι περιοχές Natura και έργα επιτρέποντα, εφόσον τεκμηριωθεί η αναγκαιότης και ότι θα σέβεται το περιβάλλον, έχει επικρατήσει λανθασμένη ιδέα ότι Natura σημαίνει κανένα προϊόν, όπως είπε ο καθηγητής, κανένα έργο. Μπορούν και έργα να κατασκευαστούν εφόσον μελετηθούν καταλλήλως και στοιχειοθετήσουν το ότι θα σεβαστούν το περιβάλλον. Αυτό νομίζω πρέπει να το διαχείσει, να κάνετε διάχυση αυτής της πληροφορίας, γιατί επικρατεί η ιδέα ότι, όπως είπε ο καθηγητής, Natura είναι μια ουδέτερη ζώνη, μια κρίσιμη ζώνη, δεν κάνουμε τίποτα.